Καλησπέρα καλησπέρισουμε τον κύριο Γιάννη Σκάλκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς. Ε, μπορούμε να φύγουμε βεβαίω κιόλα και να του πάρει πάνω σα, γιατί <laughs> έτσι κι αλλιώ ξέρετε τι γίνεται. <laughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καριωτάκη, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο πλέον δεν είμαι κοντά σα. Once δημοσιογράφο, always δημοσιογράφο. Ε, να σα πω, αυτό το λέει για του προσκόπου και ισχύει για του προσκόπου. Για δημοσιογράφου, επειδή πάρα πολλέ φορέ είχα ψέξει ε, πολιτικού οι οποίοι είχαν φύγει από το χώρο τη δημοσιογραφία και λέγανε Μα είμαι και δημοσιογράφο. Όταν σταματά να κάνει ρεπορτάζ mm -hmm. και να μεταδίδει μια διασταυρωμένη είδηση στι τηλεθεάτρε και στου τηλεθεατέ, δεν είσαι δημοσιογράφο. Είσαι ένα μέσα που δημοσιολογεί, ίσω. Αλλά είσαι στην πολιτική σίγουρα. Mm -hmm. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο, στο χώρο και στη σφαίρα τη πολιτική. Την αντίπερα όχθη, όπω έχετε πει σε δήλωσή ναι, σα. Ναι, ναι. Ναι, γιατί πρέπει οι δημοσιογράφοι να ελέγχουμε και να ασκούμε mm -hmm. κριτική στου mm -hmm. πολιτικού. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε στην ίδια όχθη. Έτσι. Αυτό που λέτε βεβαίω είναι ε, πολύ τιμητικό και για το ίδιο το επάγγελμα του δημοσιογράφου που τα τελευταία χρόνια περνάει δύσκολα. Ξέρετε γιατί, διότι θέλουν όλοι, και όταν λέω όλοι, εννοώ είτε οι επιχειρηματίε οι οποίοι επενδύουν τα χρήματά του σε, σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό, σε μια τηλεόραση, σε ένα ραδιόφωνο. Mm -hmm. Είτε οι πολιτικοί οι οποίοι ασκούν επιρροή και θέλουν να ελέγχουν τη ροή τη είδηση. Είτε, 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 για να μην λεπτομέρειε. Έχουμε φτάσει στο σημείο δημοσιογράφοι να διαβάζουν τα non paper. Mm. Να τα διαβάζουν non paper μπροστά στην κάμερα. Αυτό είναι παράδειγμα. Mm -hmm. Και θα έπρεπε οι δημοσιογραφικέ ενώσει δυστυχώ αυτού του δημοσιογράφου να του έχουν απομακρύνει. Α, και αυτού που έχουν απομακρύνει δεν πάνε πουθενά έτσι κι άλλιώ, το βλέπετε. Ε, εντάξει, ναι, ανοίγουμε μεγάλο πάνε... κύκλο. Αν... Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Έχετε Ή πάνε δίκιο. στα ψηφοδέλτια. Σωστό και αυτό. <laughs> Ή, σωστό, <laughs> Ή, σωστό. Ίσως να γίνει και κάτι με τα νόνου που που έχει παραγίνει yeah, η καλά. ιστορία, κυρία Κάλκο. Πολύ σωστά, κύριε Σαββίδη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ευρωεκλογέ. Και σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τον πλανήτη ολόκληρο. Νομίζω ότι είναι κομβική σημασία σε αυτέ οι ευρωεκλογέ, σωστά. Ναι, ναι. Είναι κομβικέ, όπω το είπατε. Να σα πω γιατί. Επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και θέλω να το καταλάβουν όσοι μα παρακολουθούν. Γιατί ακούμε, για παράδειγμα, από την κυβέρνηση ότι να κουβεντιάζουμε εσωτερικά θέματα. Είμαστε Έλληνε πολίτε, είμαστε mm. ταυτόχρονα και Ευρωπαίοι πολίτε. Mm. Και μάλιστα είμαστε 43 χρόνια στη διαδικασία τη Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Από τότε που ο Άιμερ Κωνσταντίνο Καραμαλή υπέγραψε το 1981 αυτό το όραμα τη σύγκληση τη ελληνική κοινωνία και τη ελληνική αγορά με τι Ευρωπαϊκέ. Και εμεί πετύχαμε απόκληση. Από τη στιγμή λοιπόν που οι Ελληνίδε και οι Έλληνε υφίστανται αυτή τη φτωχοποίηση, αυτό το γεγονό ότι μετρημένο, καταμετρημένο και μάλιστα δημοσιοποιημένο από τα πλέον επίσημα στοιχεία με το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, μαζί με του Βουλγαρούς, το χρόνο μα περάσουν και οι Βούλγαροι, mm. λε και ήμασταν σε μια Σοβιετική δημοκρατία, και με την πλέον ακριβή αγορά, με την πλέον ακριβή κιλοβατόρα στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα θέματα τα ευρωπαϊκά που απασχολούν την Ελλάδα και αυτά πρέπει να προτάξουμε διότι με όλα αυτά τα κοινοτικά πλαίσια στήριξη, με όλα τα μεσογειακά προγράμματα πριν και τα ΕΣΠΑ μετά, η Ελλάδα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερα από το Ντουμπάι, αν μου επιτρέπετε. Εμεί είμαστε Έλληνε, δεν είμαστε Άραβε, αλλά θέλω να πω σε επίπεδο δυναμική ανάπτυξη. Αντίθετα, είμαστε ουραγοί σε όλα. Βλέπετε ότι στο πέδο Αγία Σοφία θα σταματήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Πολ... Ε, δεν είναι, είναι, είναι δυνατόν. Είναι απόφαση. Είναι πολιτικό, λέει το ζήτημα. Προσέξτε, δεν είναι πολιτικό. Έτσι δεν είπε ο Υπουργό Υγεία. Δεν, δεν είναι πολιτικό. Είναι πια απάνθρωπο. Όταν ένα ζευγάρι θέλουμε να το φέρουμε κοντά. Να παντρευτεί ή τέλο πάντων να κάνει ένα σύμφωνο συμβίωση, να μεγαλώσει την οικογένειά του, να κάνει ένα παιδί-δύο παιδιά. Και εδώ τώρα νέοι γονεί δεν μπορούν να προγραμματίσουν ένα χειρουργείο για το παιδί του. Με συγχωρείτε πάρα πολύ επειδή έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση με το δικό μου το παιδί πριν από καιρό. Δεν νοείται καμία πολιτική να υπάρχει και καμία δικαιολογία πολιτική κομματική και κυβερνητική, γιατί προτεραιότητα έχει η υγεία των πολιτών. Η Υγεία των παιδιών, η υγεία των ηλικιωμένων, η υγεία μα. Και πληρώνουμε ασφαλιστικέ εισφορέ. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια εξήγηση, δεν υπάρχει τέτοια ερμηνεία. Συγγνώμη που μπήκα έτσι δυναμικά, αλλά. Καλά κάνω, δε... πώς Είναι πήρες. ζητήματα τα οποία εμεί θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει. Δεν μπορεί να φεύγουν οι επιστήμονέ μα στο εξωτερικό να μην έχουμε αναστηριολόγου. Δεν είναι δυνατόν οι γιατροί μα να έχουν μονόδρομο την εργασία στο εξωτερικό, ακόμα και οι νοσηλευτέ και νοσηλεύτριε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε το έδαφο το καλύτερο, το ευλογημένο και επιτρέψτε με, δούμε εδώ στην Κρήτη. Και μια μέρα σαν την χθεσινή που αναβιώσαμε τις ηρωικές στιγμές του ξεσηκωμού εναντίον του κατακτητή, δεν μπορεί να έχουμε βρεθεί σε ένα σημείο να έχουμε γονατίσει κυριολεκτικά. Πρέπει να ξαναορθοτομήσουμε την, την, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αναγεννήσουμε την Ελλάδα μα. Πρέπει να ζήσουμε εδώ τα παιδιά μα. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία. Δεν μπορεί ο Ολλανδό με το 1 τρίτο τη πατρίδα μα, όσο είναι η έκταση τη Πελοπονίσου, να έχει 3,5 φορέ ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δηλαδή πλούτο, και εμεί με αυτή την ευλογία του τόπου αυτού να είμαστε ουραγοί. Καλά τα λέτε κύριε Σκάλκο. Και θα πει ο τηλεθεατή, το ερώτημα είναι η ελληνική λύση. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό πλέον, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αν, τι μπορεί να κάνει γι' αυτό. Έχετε δίκιο, κύριε Σαββίδη, γιατί όλα αυτά ακούγονται σαν διαπιστώσει. Mm. Αλλά ξέρετε, πρέπει να ξεκινάμε με μια βάση που βρισκόμαστε. Γιατί δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μα λένε ότι είναι ρηχή η ελληνική αγορά και δεν μπορούν να παρέμβουν να, να χαιτήσουν την ακρίβεια και την ισοροκέρια. Δεν μπορεί το βρεφικό γάλα, μια που πιάσαμε τα παιδιά μα, να ανατιμάται 300% μέτρα-μέτρα-μέτρα να ανακοινώνει η κυβέρνηση και να πέφτει κατά 17%. Δηλαδή, ο γονέα δεν μπορεί να αγοράσει γάλα για το παιδί του. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε λύσει. Πολύ σωστά λέτε. Εμεί λοιπόν στην ελληνική λύση έχουμε ένα συγκεκριμένο όραμα. Το όραμα αυτό είναι να ορθοτομήσουμε τι Βρυξέλλε με τη δημοκρατία και το φω τη δημοκρατία που εξέπεψε η Ελλάδα εδώ και αιώνε. Η δημοκρατία τι σημαίνει, ότι διορισμένη, τοποθετημένη, όποια πρόεδρο, όπω είναι τώρα η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, δεν πρέπει να έπαιρνε στη θέση τη. Θα πρέπει να έχουμε διαφάνεια, διάβια και δημοκρατικέ διαδικασίε, εκλεγμένοι άνθρωποι mm -hmm. να λαμβάνουν τις τύχε. Άρα, αυτό το οποίο θα κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτέ τη Ελληνική Λύση και ζητάμε από όλου του ευρωβουλευτέ να είμαστε μαζί και 21, είναι να σπάσουμε το λόμπι των Βρυξελών, αυτό το παρασιτικό που μαζί με την οικονομική ελίτ θα μου πείτε τα λε. λίγο σχηματικά, αλλά έτσι είναι το, του Βερολίνου. Θέλουν τη φτωχοποίηση και, τον, και την αφιδάτωση του Ευρωπαϊκού Νότου, δηλαδή και την Ελλάδα, mm -hmm. για να κερδίζουν αυτοί με τα πρωτογενή πλεονάσματά του και τη ρευστότητα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε ότι να βγαίνουν ακροδεξιέ δυνάμει, που εμεί αυτή την πατρίδα με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τριπλή κατοχή, με 89 ολοκαυτώματα, εδώ στην Κρήτη πόσο μάλλον, mm -hmm. δεν θα πρέπει να μιλάμε για φασισμό και ναζισμό. Εμεί λοιπόν θα δώσουμε το φω και εμεί θα ανατρέψουμε αυτό το κατεστημένο. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει ζωή στην Ελλάδα την επόμενη μέρα. Ναι. Και γι' αυτό είναι κομβικέ αυτέ οι εκλογέ, κύριε Καριώτη. Γιατί τις βλέπουμε βέβαια στην ακροδεξιά και γενικά τα άκρα να είναι σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο να είναι στα πάνω σε αυτή την περίοδο. Και ξέρετε, εμεί δεν πρέπει να κάνουμε εισαγωγή εθνικισμού. Εμεί είμαστε πατριώτε. Όλοι οι Έλληνε είμαστε πατριώτε. Κανένα δεν είναι περισσότερο πατριώτη από τον άλλον. Και αυτόν τον πατριωτισμό Πρέπει να τον επιδείξουμε πολύ περισσότερο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πρέπει να είμαστε με τι απόψει μα, με τι αντιθέσει μα, uh -huh. οι Έλληνε Ευρωβουλευτέ, με μία κοινή συνισταμένη. Ότι αυτή η εφαρμομένη πολιτική και ιδίω αυτά τα οποία ξεκινάνε τώρα να εφαρμόζονται ω δίκτυα δίκτυα στην ενέργεια, δίκτυα στην τεχνητή νοημοσύνη, δίκτυα υψηλή τεχνολογία στον πρωτογενή τομέα, που πρέπει να παράξουμε υπερκέρδο για του αγρότε μα, για του κτηνοτρόφου μα, για του αλληλεί μα. Πρέπει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνε να τα αξιοποιήσουν. Πρέπει πρώτα εμεί να δημιουργήσουμε τα, τα, την υπεραξία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε αυτή την κατάσταση. Και με μια κυβέρνηση η οποία είναι ανίκανα να διαχειριστεί από την οικονομία και την ακρίβεια μέχρι τα εθνικά, Πρέπει σε ένα επίπεδο και οφείλουμε σε ένα επίπεδο, όσου μα επιλέξει ο ελληνικό λαό, οι Ελλήνε και οι Έλληνε ψηφοφόροι, να πάμε με αυτό στο μυαλό. Ότι πρέπει κάθε μέρα να δίνουμε τον καλύτερό μα σε αυτό, γιατί οι επόμενοι θα είναι πιο δύσκολοι αν δεν το πράξουμε. Λοιπόν, κύριε Σκάλκο, επειδή το είπατε και μα δώσατε πάσα, πάμε λίγο και στα εθνικά θέματα. Βεβαίω. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε πολύ καλά, τα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά. Να δούμε τι τελευταίε εξελίξει. Πολλή συζήτηση για την συμφωνία των Μπρεσπον το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και μηνύματα. Και από πλευρά ελληνική κυβέρνηση προ τη γείτονα χώρα. Εσεί πώ τα βλέπετε όλα αυτά, Κύριε Σαββίδη, θα σα ρωτήσω, γιατί είστε δημοσιογράφο. Εσεί θέτετε τι ερωτήσει με την κυρία Καριωτά, και εγώ πρέπει να δίνω απαντήσει. Αλλά α αναρωτηθούν οι άνθρωποι που μα παρακολουθούν, ζητάει η Αθήνα από τα Σκόπια να εφαρμόσει μία συμφωνία που η ηγεσία η προηγούμενη, όχι αυτή η οποία λέει δεν αναγνωρίζει τίποτα, mm -hmm. την είχε καταστήσει κουρελό χαρτό με 350 παραβιάσει συμφωνία και πλέον. Δηλαδή, εξακολουθούν να διδάσκουν στη σχολεία του ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου όταν οι Σλάβοι κατέβηκαν στα Βαλκάνια τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Εξακολουθούν να έχουν τις, τα ίδια διαβατήρια, έχουν αλλάξει καμιά. ξέρω εγώ, χίλια. Έχουν τι ίδιε πινακίδε, έχουν, έχουν το μακεδονικό προϊόν ω μακεδονικό δικό του. Δηλαδή, θέλω να πω, από τη στιγμή που φτάσαμε... Για αυτά υποτίθεται δεν είχαν φτιαχτεί για κάποιε επιτροπέ, κύριε Σκάλκο και για τα προϊόντα που <coughs> είναι... Τα Πολύ προϊόντα... σωστά κύριε ναι. τι Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των επιτροπών? Ναι. Ότι δεν έκαναν τίποτα. Uh -huh. Και η Ελλάδα έμεινε ένας παρατηρητής της παραβίασης αυτής που για εμά είναι κατάπτυστη η Συμφωνία των Πρεσπών. Ε, σκάλκο, να, να, να παρακολουθήσει, να επιτηρήσει ή να oh, προχωρήσει βέβαια. αυτή τη την Φυσικά. συμφωνία από τη στιγμή που η, η, κυβέρνηση δεν την αποδεχόταν και είχε. Η προηγούμενη κυβέρνηση στην Όχι, ενώ, η, η κυβέρνηση, όχι αυτή που την υπέγραψε, δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Μα και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία που τώρα είναι στον πέμπτο χρόνο, θα έπρεπε να επιτηρεί. Από την κυβέρνηση Ζάεφ, αντιστοίχω, που έπεσε, διαδέχτηκε η επόμενη μέχρι τώρα, να έχουν τελειώσει αυτά τα πράγματα σύμφωνα με το γράμμα τη συμφωνία. Δεν έγινε τίποτα. Θέλετε να πάμε λίγο πιο δυτικά, στα, στην Αλβανία. Είναι δυνατόν να έρχεται ο Έντι Ράμα εντό έδρα στην Αθήνα και με ανιστόρητε αναφορέ να προκαλεί τον ελληνικό λαό, τον ελληνικό έθνο. Με φυλακισμένο τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρα και να μα λένε οι υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία ότι διεξάγουν μυστική διπλωματία και θα αφαιθεί ελεύθερο. Πιο μέσα στον Πουντρούμι, στην, στην κηδεία τη μητέρα του ο άνθρωπο δεν μπόρεσε να πάει να την 10 λεπτά ούτε να τη δει για να το, μαζέψει μαζέψαν λε και είναι ποινικό εγκληματία. Θέλετε να πάμε στην Τουρκία. Πάμε και στην Τουρκία. Θέλετε να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Και στου εξοπλισμού όμω να πάμε, κύριε Σάκη. Βεβαίω και να πάμε στου εξοπλισμού. Και σε μια Κρήτη που έπρεπε ήδη να έχει ανακηρυχθεί στα 12 ναυτικά μίλια η επέκταση. Τι μα εμποδίζει στην Κρήτη να επεκτείνουμε τα 12 ναυτικά μίλια, mm -hmm. Η μόνη μα διαφορά με την Τουρκία είναι στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, που είναι μικρή η απόσταση, να συνεννοηθούμε mm -hmm. για την οριοθέτησή τη. Όχι στην Κρήτη, όχι στι Κυκλάδε. Εδώ πήγε η κυβέρνηση να δημιουργήσει τα πάρκα <σχελίου> από, <σχελίου> το, <σχελίου> από την Αργολίδα μέχρι την Ίσυρο και στην ουσία μα είπαν από την Τουρκία ότι πρέπει να πάρουμε άδεια και για οι οικοδομικέ άδειε στη Σύρο και στην Νάξο. Δηλαδή εδώ πια δεν μιλάμε απλώς για μια παθητική κυβέρνηση και κυβερνητική πολιτική. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία δεν ασχολείται. Είναι μια χώρα στον αυτόματο. Και πώς... Μια, η Ευρωβουλή μπορεί να το αλλάξει αυτό. Πώ μπορούμε εμεί στην Ευρωβουλή πω. να το αλλάξουμε αυτό, όταν οι Ευρωπαίοι ουσιαστικά δεν έχουν να κάνουν πω. με όλο αυτό. Ή ποι... τουλάχιστον πιστεύουν ότι δεν έχουν. Ξεκινήσαμε με τα παιδιά, ε. Ναι. Για δείτε, λοιπόν. Στην Αλβανία διδάσκουν τον αλβανικό εθνικισμό. Μεγάλη Αλβανία, η Ήπειρος είναι αλβανική, με τα όσα λένε για τα, για τα Σκόπια, για, τα, για το κόσμο βεβαίω, οι Σκοπιανοί ότι το όνειρό του είναι μεγάλη ε, Μακεδονία, όπως το λένε εκείνοι, δηλαδή με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, και εσχάτως ο κύριος Ερντογάν ενέταξε αυτό το φαντασιακό του σχέδιο περί γαλάζια πατρίδας στα σχολικά βιβλία. Mm -hmm. Δηλαδή όλοι διδάσκουν, τι διδάσκουν στα παιδιά, εθνικισμό φασισμό. Γιατί όταν φτάνει στο σημείο να λες ότι το μισό Αίγαιο και Κρήτη είναι τουρκικά, αυτό είναι φασισμό. Όταν υπάρχουν συνθήκε οι οποίε τηρούνται, είναι φασισμό. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να, που είναι το πολύ καλό το ερώτημά σα, που έλεγα πριν, ότι όλοι οι ευρωβουλευτέ πρέπει να μπουν απέναντι σε αυτό. Τι διδάσκετε κυρίε και κύριοι, Εθνικισμό. Η Ευρώπη δεν το ανέχεται. Θα το αλλάξετε. Και θα επιστρέψετε εκεί που ακαδημαϊκά είναι το ορθό. Διότι Καλά, ούτε η Τζάμπα. Ούτε η Τουρκία, τσάμιδες... κύριε Σκάλκο, πώ θα την υποχρεώσει. <laughs> η... Βεβαίω θα την υποχρεώσει, κύριε Σαββίδη. Έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και η Αλβανία και τα Σκόπια Συστό. και η Τουρκία που αντλούν από την Ευρώπη. Uh -huh. Τα κόβει. Ή απειλεί να τα κόψει, αν δεν αλλάξουν. Επίση το κράτο δικαίου που λέμε για την Ευρώπη. Υπάρχει κράτο δικαίου στην Τουρκία με δίκε fast track. Οι συνάδελφοι οι δημοσιογράφοι πεταμένοι στα κελιά χωρί δικαστήριο θα τα κόψει. Δεν θα χαϊδεύει αυτιά. Και θα πάρουμε και μία απόφαση ότι εμεί, επειδή θέλουμε ειρήνη, θέλουμε δημοκρατία στα Βαλκάνια και θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον εθνικισμό που κυοφορείται, πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά μέτρα συνδεδεμένα με την δική του πορεία. Θα μου πείτε, το Τουρκία δεν ενδιαφέρει τόσο και την πορεία την ευρωπαϊκή. Να. Καταλαβαίνει όμω, άμα τη τα χρήματα. Για του εξοπλισμού όμω, η ελληνική λύση δεν βλέπει ότι η χώρα ενισχύεται στρατιωτικά. Βλέπουμε πάρα πολλού εξοπλισμού, συμφωνίε να ανακοινώνει η κυβέρνηση. Εσεί δεν είστε σύμφωνοι, ενώ ο, το, ο, το κόμμα σα, η ελληνική λύση με αυτό. Με ποια εσωτερική παραγωγή όμω θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε ισχυρέ τι δυνάμει μα σε επίπεδο εφοδιασμού. Mm -hmm. Γιατί ξέρετε, ακόμα και μία κρίση πρέπει να έχει τα μετόπιστέν σου, τα νότα σου καλυμμένα. Όταν λοιπόν έχουν κλείσει όλα τα εργοστάσια, δεν παράγουμε τίποτα σε επίπεδο. Δεν λέω να κάνουμε πολύ στο εξωτερικό. Να μπορούμε να συντηρούμε τα δικά μα οπλικά συστήματα που τα αγοράζουμε με αίμα. Με αίμα. Uh -huh. Άρα, όταν ο αντίπαλο, και εννοώ στην Τουρκία, για κοιτάξτε τώρα μία περίπτωση. Τούρκο φοιτητή πηγαίνει σε πανεπιστήμιο Αμερικανικό. Διδάσκεται από δύο Έλληνε καθηγητέ σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και τι διδάσκεται και μαθαίνει, να φτιάχνει και να κατασκευάζει ντρόουν. Ξέρετε yeah. ποιο είναι ο, κύριος? ο Γαμπρός, Εφού... κύριο, Ερντογάν, Εφού... Ο γαμπρό του κύριου Ερντογάν, ο κύριο Μπαϊρακτάρ. Ο κύριο Μπαϊρακτάρ, λοιπόν, μα απειλεί με τεχνογνωσία που έχει πάρει από Έλληνε καθηγητέ που είναι στην Αμερική. Εμεί τι έχουμε κάνει, τίποτα. Έχουμε στείλει του δύο Έλληνε καθηγητέ στην Αμερική. <laughs> ναι. <laughs> Δεν κάναμε αυτό. Έστω... Ο <laughs> από απόλυτο παραλογισμό. <laughs> Και αφού λοιπόν το κάναμε αυτό και έχουμε την τεχνογνωσία, έστω και αν είναι εκτό εθνικών συνόρων, δεν φροντίσαμε αυτή την τεχνογνωσία να είναι εδώ στην Ελλάδα, να παράξουμε και εμεί του δικού μα δρόνου. Mm. Και εγώ δεν σα λέω αμυγό πολεμικό όπλο. Για την επιτήρηση, για παράδειγμα, των δασών, για τη δασοπυρόβεσβεση, υπάρχουν τόσε εφαρμογέ. Mm -hmm. Αλλά εδώ δεν ισχύει τίποτα σε εθνικό επίπεδο. Πάνω απ' όλα είναι το κομματικό. Και εδώ είναι μεγάλη αλλαγή, κύριε Σαβίδη. Για την ελληνική λύση, ακόμα και το θέμα του Φρέντι Μπελέρη που λέγαμε, εμεί το λέγαμε από πέρσι. Uh -huh. Που στρώνανε κόκκινο χάλι στο ζάπιο ο κύριο Μητσοτάκη και οι υπουργοί του για να παρουσιάσει τι καλλιτεχνικέ του ανησυχίε ο κύριο Ράμα. Και του λέγαμε, ξέρετε, ο κύριο Ράμα καθυβρίζει τον, τον υποψήφιο δήμαρχο Χιμάρα. Και να που τον έκλεισε φυλακή. Εμεί βάζουμε λοιπόν το εθνικό συμφέρον. Και ποιο είναι το εθνικό συμφέρον, Το εθνικό συμφέρον να είναι μια πατρίδα παραγωγική, να παράγει πλούτο, να μην είναι μονόδρομος τα παιδιά μας να φεύγουν στο εξωτερικό, να σπουδάζουν ή να εργάζονται, να υπάρχει αξιοκρατία και αυτά όλα τα βλέπετε κι εσείς εδώ στην Κρήτη. Δεν μπορεί αυτό το νησί που μπορεί να ταΐσει τη μισή Ευρώπη να παλεύει, να στείλει τα, τα προϊόντα. Στην πώς μεταφορικού ισοδύναμου. Ακριβώ. Στη Λέσβο ήμουνα προχθέ. Δύο χρόνια έχουν να λάβουν το μεταφορικό ισοδύναμο. Θέλετε να πάμε στο θέμα τη υγεία, μια που είπαμε για το Αγία Σοφία. Αλλά εδώ και Μιλείστε αν έχουμε... δεν λοιπόν, λοιπόν, γιατί... γιατί... Είμαστε... Ελάτε να πούμε για Σήμερα είχατε κινητοποίηση. Κινητοποίηση yeah. δεν yeah. είχαν yeah. σήμερα οι άνθρωποι τη υγεία. Yeah. Κινητοποίηση. Mm -hmm. Δηλαδή από πού να ξεκινήσουμε για να τελειώσουμε. Και αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Επειδή όλα αυτά, ξέρετε, είναι τριπλή ευθύνη βρω την ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούσα σε μια συνέντευξη και ο, ο υποψήφιο ενάλλου στη Νέα Δημοκρατία λέει μηδενίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν είναι μηδενίζω. Με όλα αυτά τα χρήματα που ήρθαν εδώ έπρεπε εμεί είχαμε την ευθύνη να τα αξιοποιήσουμε. Να μην χρεοκοπήσουμε. Να μην χρεοκοπήσουμε. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε 406 δι ε, χρέο. Μετά που... από... Πώς θα 12 χρόνια ναι. μαγκανοπήγα εδώ, ε. Ορίστε. Η ευθύνη λοιπόν είναι η ευθύνη των ηγεσιών που επιλέγουν. Είπε ο κ. Μητσοτάκη, δεν θα φτιάξει ψηφοδέλτιο με σελεπλητης". Με ψηφοδέλτιε σελέμπριτε, έκανα και με ορφανά του Σιμίτη. Όσα ορφανά του Σιμίτη έμειναν απ' έξω, τα έβαλε στο Ευρωψηφοδέλτη τη Δημοκρατία. Δηλαδή, όλα δηλαδή. τα κόμματα, κύριε Σκάλκο, έχουν λίγο περισσότερο Όχι, δεν έχουν. 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 Εξελική λύσει για να μην πω και άλλα. Τα περισσότερα ναι. Γιατί είδατε, τα λεγόμενα κυβερνητικά κάνανε και μεταγραφέ, κάνανε. Να μην το πάω εκεί, γιατί δεν έχουμε και την, τον αντίλογο να κρατήσω λίγο Σωστό. τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Να αξιολογήσουμε λίγο α, τι κάνανε. Αυτοί οι ευρωβουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Διαγράφηκαν δύο. Ε? Ο ένα πήγε μεταγραφή στο Πασόκ. Του ΣΥΡΙΖΑ έμειναν δύο από του έξι. Ναι, αλλά αυτοί δεν πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Πήγανε στην ναι, αλλά... <laughs> στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εξέλεξε ο ελληνικός λαό έξι με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και οι τέσσερις τέθηκαν εκτό. Από το Πασόκ, πείτε μου, ένα έγινε πρόεδρο ο άνθρωπο, ο κύριο και οι άλλοι είχε μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη. Ναι, αλλά είναι. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν, κύριε Καριωτάκη, με όλα αυτά τα προβλήματα που βεντιάζουμε, γι' αυτό επιστρέφω και στα λόμπι των Βρυξελών, να είναι Έλληνα Ευρωβουλευτή που να εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Κατάρ. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και εδώ λοιπόν είναι η ποιοτική διαφορά που πρέπει και ο τρίτο πυλώνα ευθύνη, οι ίδιοι ψηφοφόροι. Οι ίδιοι ψηφοφόροι πρέπει να καθίσουμε να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι. Που έχουν εργαστεί, έχουν κολλήσει ένσημα, γνωρίζουν να διαχειριστούν τα θέματα, γνωρίζουν τα ασφαλιστικά, γνωρίζουν την εργασία, τον εργασιακό χώρο, γνωρίζουν τα εθνικά, γνωρίζουν την οικονομία. Για να μην πούμε τώρα στην ακρίβεια και τα λοιπά με λεπτομέρειε, που γνωρίζουν τα θέματα. Δεν μπορεί να βγαίνει υποψήφιο σε συνέντευξη και να λέει: Δεν ξέρω τα εθνικά συμφέροντα, θα μου τα πούνε οι σύμβουλοι. Καλά, αυτό είναι και λίγο τίμιο καμιά φορά, κύριε Σκάλ. Όχι, είναι απαράδεκτο, κύριε λέει... Σαββίδη. Είναι απαράδεκτο. Είναι τίμιο. Είναι <laughs> Είναι τίμιο. Κανονικά, αν ήταν τίμιο, δεν έπρεπε να δεχτεί να είναι υποψήφια. <laughs> αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η ευθύνη όλων μα. Ε, και οι βουλευτέ. Και προσέξτε, όταν λέω ευθύνη όλων μα, δεν το λέω όπω ο Πάγκαλο, όλοι μαζί τα φάγαμε. Και δεν λέω όπω μια άλλη υποψήφια που λέει, Όλοι μαζί σκοτώσαμε τα παιδιά μα στα τέμπη. λέω, είναι ευθύνη που πρέπει να μας διακρίνει από τη θέση που είμαστε. Οι ψηφοφόροι λοιπόν πρέπει να επιλέξουν ικανά πρόσωπα, γυναίκες, άντρες που θα πάνε εκεί για να κάνουν αυτήν τη μοναδική αποστολή. Λοιπόν, και με αυτό το μήνυμά σα προ του ψηφοφόρου, νομίζω κλείνει αυτή η όμορφη συζήτηση. Πολύ πλευρωματικά που είχαμε, κύριε Σκάλκο. Σα ευχαριστούμε, ας πολύ για την το... παρουσία σα. Αν μου επιτρέπετε, δέκα δευτερόλεπτα, yeah. επειδή υπάρχει ένα όραμα στην ελληνική λύση και εμεί θέλουμε να ζωγονίσουμε και να αναγεννήσουμε την Ευρώπη. Και μέσα από την Ευρώπη να αναγεννήσουμε και την Ελλάδα. Πρέπει όλε και όλοι να πάμε να ψηφίσουμε, να ασκήσουμε το εκλογικό μα δικαίωμα από όποια πολιτική αφετηρία και αν mm. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί πρέπει το μήνυμα που θα στείλει η Ελλάδα το βράδυ να είναι τόσο δυνατό και τόσο ξεκάθαρο. Την ίδια ώρα που θα το λάβει το μεγάλο Μαξίμου, γιατί ήδη ξαγρυπνούν τα αρφανά του Σιμίτη που διαφωτεύουν το Μαξίμου και πολύ περισσότερο οι Βρυξέλλε. Καλή δύναμη και πολύ. καλό αγώνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ.